Με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του Ιβάν Σβιτάιλο για την παράσταση Δύο Σκύλοι στο θέατρο Αλμίνη, η Κατερίνα Καινούριου σχολίασε στην εκπομπή τη Σούπερ Κατερίνα την παλιά σχέση του ηθοποιού με την τραγουδίστρια Μαρίνα Σάτι. Ο ηθοποιό, σε δηλώσει του, ανέφερε πω δεν θεωρεί τη συμμετοχή τη Μαρίνα στη Γέρο Βυζόν το μεγαλύτερο επίτευγμα τη, υπογραμμίζοντα πω έχει κάνει πολύ σημαντικότερα πράγματα στην καριέρα τη και δείχνοντα ότι παρά τον χωρισμό του, κρατάει καλέ σχέσει μαζί τη. Ο Ιβάν Βιτάιλο για τη Μαρίνα Σάτι και οι φήμε για το τρίτο πρόσωπο. Συγκεκριμένα, ο Ιβάν Βιτάιλο δήλωσε πω, αν και η Γεροβίζον είναι σίγουρα μια σπουδαία εμπειρία, πιστεύει ότι η Μαρίνα Σάτι έχει καταφέρει και άλλα πράγματα στην καριέρα τη που έχουν μεγαλύτερη αξία. Οι δηλώσει αυτέ, ωστόσο φάνηκαν να δίνουν αφορμή για σχολιασμό από την Κατερίνα Καινούριου, η οποία δεν παρέλειψε να θυμίσει στο κοινό κάποιε παλιέ φήμε για την προσωπική. Η Κατερίνα Καινούριου ανέφερε πω στο παρελθόν υπήρξαν φήμε ότι ένα τρίτο πρόσωπο είχε μπει στη σχέση του Ιβάν Σβιτάιλο και τη Μαρίνα Σάτι. Ειδικότερα, αναφέρθηκε σε μια γνωστή ηθοποιό, με την οποία είχαν κοινέ εμφανίσει την εποχή που οι δύο καλλιτέχνε συνεργάζονταν στην παράσταση Δαίμονε με την Άννα αν και δεν το επιβεβαίωσε κάποιο από του συνεργάτε τη, η παρουσιάστρια δήλωσε ότι τότε είχαν δημοσιευτεί κοινέ φωτογραφίε του, γεγονό που είχε προκύψει. Η Κατερίνα καινούριου σχολίασε πω και οι δύο έχουν προχωρήσει τι ζωέ του, με τον Ιβάν Σβιτάιλο να έχει δημιουργήσει οικογένεια και τη Μαρίνα Σάτι να έχει πετύχει στον καλλιτεχνικό χώρο. Ανέφερε επίση ότι τα δύο πρόσωπα ταιριάζουν και πω οι φήμε αυτέ, ακόμη και αν υπήρχαν τότε, δεν αλλάζουν το γεγονό ότι ο καθένα του έχει πια πάρει το δικό του.